Καλημέρα σε όλους. Είναι ιδιαίτερη χαρά μου που είσαι ανάμεσά σας για να σας εκφράσω το σεβασμό και το θαυμασμό μου που με το έργο που φιλοτελείτε εδώ και περίπου 50 χρόνια. Δράσεις και δραστηριότητες που προωθούν τον πολιτισμό όχι μόνο στα σύνορα της Ελλάδος, τα οποία έχετε ξεπεράσει. Εγώ να σας πω την πλευρά μου ότι στο προσωπικό μου ρόλο είμαι και θα είμαι δίπλα σας να στηρίξω οποιαδήποτε προσπάθεια κάνετε. Λοιπόν, καλή χρονιά, υγεία σε όλους και έχουμε οι φετινές σας δραστηριότητες να έχουν πάντα επιτυχίες. Σπανιώνατε, βουλευτά, αντιπάρχη, συνάδελφοι, πρόεδροι, εκπρόσωποι της επικεφαλής των Δημοτικού Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι των συλλόγων όλων. Πρώτον, να πω παίρνουμε ότι δεν τη χάνει στη στήριξη της εμπιστοσύνης μόνο του Συμβουλίου του Λυκειού, τη χάνει στη δικιά μας. Επειδή είχα την τύχη εγώ για ορισμένους βέβαια ατυχία, να είμαι 35 χρόνια και 16 μέρες στον πολιτισμό, νομίζω ένα μεγάλο κομμάτι, είτε στα έργα υποδομής, είτε σε ένα κομμάτι εκπροσώψης σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, μεταφέροντας την περιοχή μας χρονομιά με εσάς, ήταν ίσως από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που είχαμε να κάνουμε, γιατί καλά να έχουμε και λίγο μνήμη. Όμως αυτά τα έχουμε κάνει, έχουν περάσει, έχουμε δώσει εξετάσεις. Θέλω να ξέρετε κάτι. Με την ευλογία του Θεού και του Σπασμιοντάζου και με τη συνεργασία, την άψη δική μας σε όλα τα επίπεδα και τις οικονομικές δυνατότητες που έχουμε, είμαστε εμείς, εσείς, το επιχειρήν και οι σύλλογοι του αθλητισμού να βγάλουμε την κοινωνία μας στην κανονικότητα. Έχουμε υποχρεώσει και αν δεν συνεργαστούμε, θα είναι εις βάρος όλων μας. Γι' αυτό να ξέρετε ότι σε κάθε προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα που θα χρειαστείτε το Δήμο, τη Δημοτική Αρχή, του συνεργάτες μου, δεν θα περισσέψει κανείς σε αυτή την προσπάθεια. Σας ευχαριστούμε, υγεία, να είστε καλά και δεν είστε μόνοι. Είμαστε όλοι μαζί, όπως είπα τώρα, σημαντικότερο για την ηλικία. Σήμερα έχω γενέθλια. Μην τα λέτε πολύ πολύ για την ηλικία, γιατί θα πούμε για την ηλικία μας. Να είστε καλά όλοι και ό,τι καλύτερο υγεία. Καλημέρα σας, χρόνια σας πολλά. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θέλω να τονίσω ότι το Λύκειο του Μελιγνίδη είναι θεματοφύλακας της λαϊκής παράδοσης, μάλλον της παράδοσης, γιατί έχει και την αστική παράδοση της υποχρεώσης του, αλλά και της προασπίστηκε τα γενικεία δικαιώματα, ανέκαθεν, και για πάρα πολλά χρόνια, αιώνας και πλέον. Σας δίνω λοιπόν συγχαρητήρια για την δραστηριότητά σας ως παράδειγμα ή ως σύλλογος της Ξάνθης. Είσαστε γνωστοί για την δραστηριότητά σας και την αξιοσύνη σας. Εμείς θεσμικά θα βοηθούμε όσο μπορούμε βέβαια στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας, θα σας υποστηρίζουμε και σας βοηθούμε. Και το έχουμε κάνει και το έχουμε δείξει πάρα πολλές φορές. Να ξέρετε, μας έχετε δίπλα μας. Η πατρίδα μας μετά από μνημόνια, κορονοϊούς, πολέμους, πιστεύω ότι φέτος θα οδεύσει σε ένα καλύτερο μέλλον και μαζί θα προχωρήσουμε. Σας εύχομαι και εγώ συγχαρητήρια και καλή συνέχεια. Τη μακρύ μου συνεχίσεις μετά.